Κοιτάξτε, γίνεται ένας σακωμός αυτές τις μέρες, η αλήθεια είναι, που όμως κατά τη γνώμη μας είναι προκλητικός για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, γιατί μιλάμε για απειροελάχιστες παραλλαγές μιας ίδιας πολιτικής που εκφράζεται και στη φορολογία, που έχει ως κοινό στοιχείο, ταξικό στοιχείο, σε όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, το ποιος πληρώνει τα φορολογικά βάρη. Γιατί είτε στην περίοδο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που ήταν 42 δις τα φορολογικά έσοδα του κράτους, είτε την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στα 48-49 δις, είτε σήμερα με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεπεράσει τα 55 δισεκατομμύρια, το κοινό στοιχείο είναι ότι το 95% αυτών των βαρών τις πληρώνουν οι μισθωτοί, οι μικροί επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και μόλις το 5% τις πληρώνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και το επίσης κοινό στοιχείο για το οποίο δεν μιλάει κανένας και όλες αυτές τις μέρες που υποτίθεται ότι ανεβαίνουν εκεί οι τόνοι για προεκλογικούς λόγους, είναι ότι παραμένουν όλα εκείνα τα φορολογικά μέτρα τα οποία είναι υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, όπως είναι μια σειρά που αφορά απαλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα η εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, όπως είναι για παράδειγμα ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία διαμορφώνουν αυτό το τοπίο και θα διαμορφώσουν και το επόμενο διάστημα. Με οποιαδήποτε θέλω να πω και με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτοδύναμη είτε σε συνεργασία, θα διαμορφώσουν όρους και προϋποθέσεις για συνέχιση αυτής της φοροεπιδρομής στα λαϊκά στρώματα. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε ότι χρειάζεται αγώνα, σύγκρουση, πολύ πιο ισχυρό κουκουέ, για να παλέψουμε σήμερα για μια σειρά από ελαφρύνσεις που θα τις νιώσει ο εργαζόμενος σήμερα στην τσέπη του, όπως είναι για παράδειγμα μια σειρά από προτάσεις νόμου που καταθέσαμε και στην προηγούμενη Βουλή, οι οποίες δεν έγιναν δεχτές, που αφορούσαν την καταργήση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, τους οποίους όλοι μαζί τους έχουν ψηφίσει, το ξέρετε. Πέρσι τον Ιούλιο ούτε χρόνος δεν έχει συμπληρωθεί, που και τα τρία κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, φέρανε και ψηφίσαν στην Ελληνική Βουλή οδηγία που μονιμοποιεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εσείς έχετε ένα σχέδιο το οποίο προφανώς θέλει τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Πώς θα τα χρηματοδοτήσετε αυτά? Ξέρετε, γιατί μιλάτε για κατάρρηση φόρων, δηλαδή έσοδα το κράτος μηδέν, και πρέπει να δώσει κάτι το κράτος κάπου. Ναι. Υπάρχει ένας μύθος ότι μπορούν στις συνθήκες του συστήματος που ζούμε σήμερα να κερδίζουν και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και είναι ένας μύθος ο οποίος έχει καταρριφθεί και σε περίοδους κρίσης και σε περίοδους ανάπτυξης. Η σταθερή πολιτική που ακολουθούν όλες τις κυβερνήσεις είναι να φορτώνουμε τα βάρη στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία και σε περίοδους κρίσης και σε περίοδους ανάπτυξης. Αυτό που πρέπει να γίνει καθαρό είναι ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, έστω και ανάσες ανακούφισης σήμερα, εμείς μιλάμε για πιο ουσιαστικές και πιο ριζικές αλλαγές που θα είναι και στο εισόδημά τους και στη φορολόγησή τους, κάποιος πρέπει να χάσει. Και αυτός που πρέπει να χάσει είναι αυτό που λέμε το μεγάλο κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εκτείναξη κερδών. Έχει και την προηγούμενη χρονιά. Όμως και την δημοσιονομική πειθαρχία που την ακούμε συνεχώς. Ακριβώς επειδή. Και με την επενδυτική βαθμίδα, έτσι, που είμαστε μια ανάσα. Και η δημοσιονομική πειθαρχία και η συζήτηση περί επενδυτικής βαθμίδας, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει το ποια θα είναι η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμείς λέμε στους εργαζόμενους με τους οποίους επικοινωνούμε, ότι ακριβώς επειδή έχουμε μπροστά μας μια κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης από την επόμενη κυβέρνηση, με νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή και οι αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εδώ με τα ευρωπαϊκά εξάμηνα και όλες οι αξιολογήσεις σε σχέση με την επενδυτική βαθμίδα είναι όλα αυτά κομμένα και ραμμένα για να εξυπηρετούν τη συνέχιση μιας πολιτικής που εξυπηρετεί τους λίγους. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να πάρει τα μέτρα του, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, για να μπορεί να δυσκολέψει την επόμενη κυβέρνηση και να πετύχει και νίκες. Εμείς ακούμε αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Παρότι κατά τη γνώμη μας δεν είναι αυτή που κυρίως απασχολεί έτσι όπως γίνεται η συζήτηση αυτή, εμείς θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση ορισμένα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά τις εκλογές, που κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και δείχνουν. Όπως για παράδειγμα το εργοδοτικό έγκλημα που είχαμε στο Πέραμα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες την προηγούμενη εβδομάδα. Η απάντηση των εργαζομένων σε αυτό το έγκλημα ήταν μια κλιμακούμενη απεργιακή μάχη, η οποία από ό,τι φαίνεται μπορεί να καταλήξει σε μια επέκταση της υποχρεωτικότητας στη σύμβαση που έχει υπογραφεί από το 2017, αλλά δεν την έχουν κάνει υποχρεωτική και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το προηγούμενο τριήμερο έχουν αποτραπεί 12 πληστηριασμοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής από τις παρεμβάσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος με τις δυνάμεις του ΚΚΕ μπροστά. Και όπως ένα ακόμη ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι αποκαλυπτικό για το τι ακολουθεί, τι έρχεται. Αυτό που λέμε δηλαδή εμείς ότι τα ζόρικα είναι μπροστά, που είναι οι συστάσεις από την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, που περιγράφουν το πρόγραμμα
της επόμενης διακυβέρνησης και τους καθυλωμένους μισθούς και τη συνέχιση της φοροεπιδρομής με το περιβόητο περί διεύρυνσης φορολογικής βάσης και αλλαγής της φορολογικής δομής και νέα πράσινα χαράτσια και κλιμάκωση των πληστηριασμών για να διαχειριστούν το ιδιωτικό χρέος. Και απέναντι σε όλα αυτά, κατά τη γνώμη μας, έχοντας νοπό φυσικά το αποτέλεσμα των εκλογών, μιας και ρωτήσατε, αλλά έχοντας και την εικόνα ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν ψήφισε με θετικό τρόπο. Και ακόμη και τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω, μπήκε σε μια λογική, μη βλέποντας μια εναλλακτική που κατά τη γνώμη μας υπάρχει, αλλά μη βλέποντας μια εναλλακτική, μπήκε σε μια λογική του μικρότερου κακού. Θέλουμε κατά τη γνώμη μας να σκεφτεί όλος αυτός ο κόσμος πόσο μεγάλη ελπίδα δημιούργησε η άνοδος του ΚΚΕ πριν από 2 εβδομάδες και τι ακόμα μεγαλύτερη δυναμική μπορεί να διαμορφώσει στους αγώνες του επόμενου διαστήματος. Ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ για να κάνει πραγματική μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση και όχι βέβαια οι παραλλαγές της συμπολίτευσης που έχουμε δει και είδαμε και τα προηγούμενα 4 χρόνια που έφτασε στο σημείο προεκλογικά να συζητάμε ακριβώς γιατί υπάρχει σύμπλευση στρατηγική στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για αντιπολιτεύσεις συνενετικές για το οποίο τελικά θα διεκδικεί Υπουργείο Αντιπολίτευσης στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το κύριο και μπορεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι κόσμου που σκέφτηκε το προηγούμενο διάστημα να επιλέξει το ΚΚΕ αλλά επηρεαζόμενο από μια σειρά διλήμματα ή διάφορα άλλες σκέψεις, δεν το έκανε το βήμα, να το κάνει τώρα να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή το βήμα που έγινε την προηγούμενη Κυριακή στις 21 του Μάη. Νομίζω οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν ξέρουν πάρα πολύ καλά και ποιοι κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και διαμόρφωσαν αυτό το τοπίο της εργασιακής ζούγκλας που περιγράφουμε. Και ζουν οι εργαζόμενοι και με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και με το να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και όπου υπάρχουν να μην τηρούνται. Και με τον νόμο Χατζηδάκη που διεύρυνε το ωράριο και νομιμοποίησε τις απλήρωτες υπερορίες και με μια σειρά από άλλα πράγματα. Σε συνέχεια προφανώς όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, των μνημονιακών νόμων, του τρίτου μνημονίου που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης ξέρουν και το οποίο έχει διαμορφώσει και το θεσμικό πλαίσιο και για τους πληστηριασμούς. Που αυτή τη στιγμή υπάρχουν 700.000 σπίτια υπό την απειλή του πληστηριασμού και της έξωσης των ανθρώπων από τα σπίτια τους από τις επαγγελματικές τους στέγες. Ακριβώς λοιπόν επειδή το ξέρουμε και τον έχουμε δοκιμάσει αυτόν τον δρόμο, θεωρούμε ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να το πάρουμε αλλιώς, να το πω έτσι. Και το να το πάρουμε αλλιώς, κατά τη γνώμη μας, περνάει μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ μέσα στην κάλπη και από την επόμενη μέρα των εκλογών, ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο μαχητικά, αντιπολίτευση μαχητική και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, που είναι και ο μόνος τρόπος και για να εμποδίσουμε τα χειρότερα που έρχονται, αλλά ακόμα περισσότερο να πετύχουμε και νίκες, να πετύχουμε κατακτήσεις που θα δώσουν πραγματικές ανάσεις ανακούφισης. Εμείς αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσσωρευμένη πείρα στους εργαζόμενους που μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά τη γνώμη μας μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση.